Έτοιμοι. Ναι. Έτοιμοι. Για να δούμε πόσο καλά ξέρει ένα τον άλλον. Α, πολύ καλά. Είσαι... Εγώ την ξέρω καλύτερα από ό,τι ξέρει αυτή. Τον είναι πολύ πιθανό, έτσι πιστεύω. Α, τον εαυτό του για σένα. Όχι με. Ποιο από του δύο είναι πάντα συνεπή στα ραντεβού του. Άμα είναι επαγγελματικό, εγώ φουλ. Δεν αργώ. Εσύ, Θανάση. Δεν μιλάω. Παλιά ήμουνα πολύ καθυστέρηση. Λίγο το έχω μαζέψει. Ας πούμε, πήγαμε σε μία εκπομπή πρόσφατα. Δεν ήρθε, ήρθε μισή ώρα αργότερα. Όχι μισή ώρα, 10 λεπτά. Όχι, Θανάση. Σου είχα πει 11 ότι θα ναι, φύγει. Αλλά 10 λεπτά αργότερα βγήκαμε. Στον αέρα που. Αυτό είναι. Ναι, αλλά πιστεύει ότι ήταν ζωντανή ρε παιδιά. Κατάλαβα και τι. Είχαν υπολογίσει 20 λεπτά και βγήκαμε 10. Έλα, Θανάση. Τώρα πρόσφατα. Ναι. Ποιο από του δύο είναι πιο δύσκολο στην επιλογή καλεσμένων. Η Νάνση. Εγώ είμαι πιο καλό. Γιατί? Πιο καλόβολο. Πιο καλόβολο άνθρωπο. Τρομάζω νομίζω. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω. Λέω, όχι, γιατί να έρθει. Όχι, μην έρθει. Είναι πω δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά τρομάζω. Γιατί η πρώτη μου αντίδραση είναι τρόμος. Ωραία, φώτα είσαι, ωραία, ναι, ναι. Τα φώτα. Ναι. Τεκάρι και την παραγωγή. Ποιο από του δύο είναι αυτό που ξέρει όλα, μα όλα τα μυστικά του άλλου. Ο Θανάση τα δικά μου όλα. Του τα λε. Εκείνα τα ξέρω τα δικά μου. Όλα. Μπορεί να μην ξέρει κάποια λεπτομέρειε. Κάποιε λεπτομέρειε που είναι σόκε. Αλλά γενικά δεν έχω μυστικά. Ναι. Ποιο από του δύο είναι καλύτερο στι οικονομικέ συμφωνίε. Ο Θανάσης είναι πολύ τσιγκούνης. Ο τσιγκούνης, αλλά εσύ είσαι καλύτερη, ξέρεις. Εγώ είμαι τσιγκούνης. Εγώ ντρέπομαι. Ναι. Κάποια πράγματα που προτείνει ο Θανάσης, εγώ ντρέπομαι. Καλά, είναι δυνατόν, δεν ντρέπεσαι. Με ποιον κάνετε τις οικονομικές συμφωνίες. Του Θανάση. Τυχαία. Αυτό δεν είναι. Άμα σκέφτε με μένα, όχι, δεν είναι. Είμαι, νομίζω, πιο συνετός. Άμα είναι να πουλήσουμε, πουλάω εγώ. Άμα είναι να αγοράσουμε, αγοράζει ο Θανάσης. Κατάλαβες και διαφορά. Μετά ούτε ξέρω, ούτε ανακατεύω. Εγώ πουλάω, ο Θανάσης αγοράζει. Ποιος από τους δύο είναι περισσότερο αγχώδης. Εσύ ήσουν περισσότερο, τώρα ηρέμησε. Ναι, τώρα ηρέμησε. Είμαι ένα βήμα πριν την αγιοσύνη. Γενικά, μεγαλώνοντας, νιώθετε ότι γίνεστε πιο. Καλοί άνθρωποι. Ναι. Και καλοί άνθρωποι και πιο ψύχρεμοι απέναντι στη ζωή. Θα ήταν απάνθρωπο αν δεν γινόσουν, αν δεν άλλαζε. Αν κάπως δεν έβλεπε τη ματαιότητα και όλο αυτό που συμβαίνει και αν δεν άλλαζε. Καταλαβαίνει τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό, έτσι. Δεν μπορούσε να το κάνει μικρότερο, ναι. Ναι. Καβατζάρι στα 50, δηλαδή έχετε ακόμη λίγο μέλλον. Λίγο. Αρκετό, έχετε αρκετό νεότατη είστε. Ποιο από του δύο αφιερώνει περισσότερη ώρα στο Instagram. Στο Instagram, η Νάνση. Εγώ. Εγώ αν δεν είχα την εκπομπή, θα το έκλεινα. Ειλικρινά. Αλήθεια. Το Facebook το έκλεισα. Ναι. Είναι όμω εργαλείο τη δουλειά τώρα που το είναι εργαλείο τη δουλειά. Γιατί βλέπει τι υπάρχει. Αλλιώ είναι, δηλαδή βαριέμαι, δεν διανοείσαι. Ναι. Δεν μαθαίνω τίποτα, δεν με διασκεδάζει τίποτα, με θλίβει μερικές φορές. Τι? Πολύ ματαιοδοξία, ο ναρκισισμός, το περιττό, το σαχλό, το ανούσιο. Μετά δεν θες και να μιλάς με πέντε που του. Δεν λέω ότι όλα είναι έτσι. Μάλλον πρέπει να αλλάξω αυτούς που ακολουθώ. Να ακολουθήσω άλλα πράγματα. Ναι, μπορεί να έχω και εγώ το πρόβλημα. Σωστά. Παίρνεις την πληροφορία που δεν θα την έπαιρνε κανονικά. Μα και δεν θα την έπαιρνε να την πάρω. Ναι, δεν φταίει. Ποιο από του δύο είναι αυτό που παρακινεί τον άλλον σε νέα ξεκινήματα. Εγώ. Η Νάνση. Ναι. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Για πες μας ένα παράδειγμα. Εγώ δεν φοβάμαι. Ο Θανάσης είναι πιο μαζεμένος. Ναι, κάπως υπολογίζω το ρίσκο. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξη. Πιστεύω πάρα πολύ στους εαυτούς. Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι μπορώ να κάνω πράγματα. Οπότε δεν φοβάμαι να το ρισκάρω. Κατάλαβες. Κρατάω καβάντζες. Πάντα. Ξέρω ότι έχω μια βάση. Ναι, προφανώς. Αλλά με τη βάση αυτή προχωράω παραπέρα. Ο Θανάσης δεν θα προχωρήσει παραπέρα και δεν πιστεύει ναι, και λίγο... εύκολα. Είναι πιο συγκρατημένος. Ναι. Ναι. Και υπολογίζω και το ρίσκο. Δηλαδή παίζω ένα παιχνίδι τώρα με ψεύτικα λεφτά. Φαντάσου. Σας πω, χαζό παράδειγμα. Έχω 70.000, παίζω 200-200 και λέω, γέλος. Δηλαδή, είναι ψεύτικα λεφτά. Δεν είναι για τα χρήματα, αλλά αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει μια νοοτροπία. Και εκεί μαζεμένα. Λέω, για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτό. Ευχαριστούμε για όλα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά. Που κρατάτε το παιδάκι μας, το προσέχετε. Το μεγαλώνουμε. Και το μεγαλώνετε, ναι, ναι, ναι. Πες να τελειώσουμε. Άντε, γεια σας.